βάλει κατά του διοικητή του Παγνή ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Να επιστρέψουμε στην Έλλη Κοκάλη και στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι έχουμε και μια αιχμηρότατη επιστολή με αποδέκτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, Έλλη. Μία ακόμη σύγκρουση και μία επιστολή με καταγγελτικό λόγο, με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο, η οποία απευθύνεται στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας με αφορμή την αλαζονική και αυταρχική, όπως καταγγέλλεται, συμπεριφορά του διοικητή του Παγνή. Αυτή τη φορά η καταγγελία έρχεται από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Πατριανάκο, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εκπροσωπεί το ιατρικό κομμάτι στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όπου με αφορμή τις προσλήψεις γιατρών, τις οποίες αναμένεται να επιδιώξει το Παγνή για να καλύψει κενά, και την προσπάθεια του ίδιου, του κυρίου Πατριανάκου, να φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη να προσληφθεί και καρδιολόγος, προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, η οποία, όπως επισημαίνει, είναι η μόνη που είναι σε σωστή λειτουργία, ορθή λειτουργία, και αν αποδυναμωθεί, βεβαίως θα ενταχθεί σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου που υπολειτουργούν. Εισέπραξε μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με την χρηστή διοίκηση. Να σας πω ότι στην επιστολή της συγκεκριμένη ο κύριος Πατριανάκος αναφέρει ότι στη διάρκεια της συζήτησης για προσλήψεις επικουρικών γιατρών, τους οποίους θα ετηθούμε ως νοσοκομείο, ο διοικητής αρνήθηκε να δεχτεί αίτημα για καρδιολόγο, παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της κλινικής, για τις οποίες είναι ενήμερος και από το διευθυντή της κλινικής, κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και από μένα, και για το ενδεχόμενο κινδύνου περικοπής μέρους των τακτικών εργασιών της κλινικής. Ωστόσο, ο διοικητής με ιδιαίτερη αλαζονία δήλωσε ότι μόνο αυτός αποφασίζει για το ποιες θέσεις θα ζητήσει και ποιες είναι οι ανάγκες, χωρίς να υποστηρίξει την άποψή του, παρουσιάζοντας οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τη διακίνηση των ασθενών, αριθμό πράξεων και αναλογία ιατρών ασθενών. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Πατριανάκος αναφέρεται σε ένα γενικευμένο κλίμα απαξίωσης όλων των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο ίδιος αναφέρει, και ο ίδιος έχει γίνει αποδέκτης της τακτικής «εγώ αποφασίζω και εγώ ορίζω τα θέματα», αφού προηγουμένως αναφέρει ότι είναι πάγια τακτική την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ο διοικητής αποφασίζει και αναβάλει ακόμη και εκατοντάδες ζητήματα που μένει να συζητηθούν, προκειμένου, όπως επισημαίνει, οι αποφάσεις να λαμβάνονται από τον ίδιο και μόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου και βεβαίως των ασθενών που εξυπηρετεί. Ενώ τα προβλήματα παραμένουν σε σχέση και με την παιδοψυχιατρική και με την παιδοχειρουργική που αναφέρονται όλα αυτά στην συγκεκριμένη επιστολή. Η ερώτηση την οποία μπορέσαμε να θέσουμε στον κύριο Πατριανάκο είναι αν, αφού κατέθεσε αυτή την επιστολή στην Υγειονομική Περιφέρεια και βεβαίως κοινοποιείται στον Άδωνη Γεωργιάδη, αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση. Ο ίδιος μας επεσήμανε ότι ουδέν νεότερο από το συγκεκριμένο μέτωπο. Μάλιστα. Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ.